Κάθε χρόνο, χιλιάδες παραγωγοί βαμβακιού ξεκινούν ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που ξεκινά από έναν μικρό σπόρο και καταλήγει σε ατέλειωτα χωράφια λευκής ίνας. Όμως, δεν είναι όλες οι διαδρομές ίδιες. Το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στην επιλογή της σωστής ποικιλίας και στη σωστή διαχείριση της καλλιέργειας. Σήμερα θα ακολουθήσουμε μαζί αυτό το ταξίδι βήμα-βήμα και θα ανακαλύψουμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας καλής και μιας εξαιρετικής παραγωγής. Το βαμβάκι αγαπά τη ζέστη. Όταν η θερμοκρασία βρίσκεται μεταξύ 20 και 30 βαθμούς Κελσίου, τότε το φυτό αναπτύσσεται άψογα. Όταν όμως η θερμοκρασία ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου, τότε η ανθοφορία μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Αν το χωράφι σας βρίσκεται σε περιοχή με χαμηλές θερμοκρασίες την άνοιξη, τότε χρειάζεστε ποικιλίες που φυτώνουν γρήγορα και δεν καθυστερούν στην ανάπτυξη. Άντε ρε παιδιά, πάγωσα! Ποικιλίες με βαθιές και ισχυρές ρίζες μπορούν να αντέξουν καλύτερα σε περίοδους ξηρασίας. Αν καλλιεργείτε σε περιοχή με χαμηλή διαθεσιμότητα νερού, πρέπει να επιλέξετε ποικιλίες που διαχειρίζονται το νερό αποτελεσματικά και δεν διψούν εύκολα. Όπως ένας αθλητής χρειάζεται εξαιρετική φυσική κατάσταση για να αντέξει στην καταπώνηση ενός μαραθωνίου, έτσι και το βαμβάκι χρειάζεται να έχει ανθεκτικότητα σε παθογόνους οργανισμούς για να μπορέσει να διατηρήσει την υψηλή παραγωγικότητά του καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργικής περίοδου. Οι ποικιλίες με γενετική ανθεκτικότητα σε μύκητες, βακτήρια και ιούς μειώνουν σημαντικά τις απώλειες στην παραγωγή και μειώνουν την εξάρτηση από φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Οι βασικές ασθένειες του βαμβακιού και η σημασία της ανθεκτικότητας. Αρχικά έχουμε την αδρομήκωση. Πρόκειται για μια σοβαρή αγκιακή ασθένεια που εμποδίζει τη μεταφορά νερού και θρεπτικών στοιχείων, οδηγώντας σε μαρασμό των φυτών. Οι ανθεκτικές ποικιλίες είναι κρίσιμες για περιοχές με ιστορικό προσβολών. Φουζαρίωση. Ομοίως με την αδρομήκωση, προσβάλλει το αγκιακό σύστημα και μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ανάπτυξη και πρόωρη φυλόπτωση. Βακτηριακό μάραγμα, το κοινό βακτήριο. Προκαλεί νεκρώσεις στα φύλλα, στους βλαστούς και στις κάψες του βαμβακιού, μειώνοντας την ποιότητα της ίνας. Η επιλογή ανθεκτικών ποικιλιών μειώνει την ανάγκη για χημική καταπολέμηση. Αλτερνάρια. Μυκητολογική ασθένεια που αναπτύσσεται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, επηρεάζοντας την επιφάνεια των φύλων και περιορίζοντας τη φωτοσυνθετική ικανότητα του φυτού. Τέλος έχουμε τη ρίζα και σύψη του λαιμού. Συνηθέστερη στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του φυτού, μπορεί να προκαλέσει ασυνεχή φυτρώματα και σοβαρές απώλειες στην καλλιέργεια. Η επιλογή ανθεκτικών ποικιλίων σε αυτές τις ασθένειες δεν είναι μόνο στρατηγική απόφαση, αλλά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που εξασφαλίζει σταθερότητα στην παραγωγή και περιορίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της καλλιέργειας. Ο χρόνος που χρειάζεται μια ποικιλία για να φτάσει στη συγκομιδή είναι καθοριστικός για την απόδοσή της. Οι πρώιμες ποικιλίες επιτρέπουν γρήγορη συγκομιδή πριν ξεκινήσουν οι βροχές του φθινοπόρου. Οι μεσοπρώιμες ποικιλίες προσφέρουν υψηλές αποδόσεις αλλά απαιτούν προσεκτική διαχείριση του νερού και της λίπανσης. Ενώ οι όψιμες ποικιλίες μπορούν να δώσουν υψηλή απόδοση και εξαιρετική ποιότητα ίνας, αλλά χρειάζονται μεγαλύτερη καλλιεργητική περίοδο. Στο τέλος της ημέρας όλα καταλήγουν σε δύο πράγματα. Πόσο βαμβάκι θα μαζέψετε και πόσο καλής ποιότητας θα είναι. Ο στόχος του παραγωγού είναι τα 350 με 450 κιλά ένα στρέμμα. Αλλά αυτό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά αναλόγως αν οι συνθήκες ευνοήσουν κατά πάρα πολύ την καλλιέργεια ή και να μειωθεί ανάλογα από απρόβλεπες ατυχίες ή και κακοδιαχείριση. Οι ποιοτικοί δείκτες της ίνας είναι κρίσιμοι για την τελική αξία του βαμβακιού στην αγορά. Οι σημαντικότεροι παράγοντες περιλαμβάνουν το μήκος της ίνας, πόσο μεγαλύτερο είναι, τόσο πιο ανθεκτικό και εμπορεύσιμο είναι το βαμβάκι, την αντοχή της ίνας, που επηρεάζει την ικανότητα της κλωστοϊφαντουργίας να δημιουργεί υφάσματα υψηλής αντοχής και την ομοιομορφία, η οποία μειώνει τις απώλειες κατά τη μεταποίηση και βελτιώνει την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Οι ποικιλίες που συνδυάζουν υψηλή απόδοση σε ίνα και εξαιρετική ποιότητα είναι αυτές οι οποίες είναι πιο εμπορεύσιμες και έτσι αποδίδουν μεγαλύτερα οικονομικά ωφέλη στον παραγωγό. Σε αυτό το ταξίδι, κάθε παραγωγός χρειάζεται έναν αξιόπιστο σύμμαχο. Και εδώ έρχεται η Κάπα Γενή Ευθυμιάδης. 50 χρόνια εμπειρίας και συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς οίκους όπως η Delta Pine και Prime Genetics, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις στους παραγωγούς.
Η φιλία είναι μια μεσοπρόθεσμη ποικιλία ως προς την ανθοφορία και την καρπόδεσή της, ωστόσο έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό ομοιόμορφο και γρήγορο άνοιγμα που προημίζει σημαντικά τη συγκομιδή της. Είναι μια ποικιλία που είναι αραιόφιλη και πολύ βαθύριζη, δίνοντας έτσι μια εξαιρετική αντοχή σε υδατικά και θερμικά στρες, γεγονός πολύ μεγάλη σημασία στα τελευταία χρόνια που βιώνουμε την κλιματική αλλαγή όλο και πιο έντονα. Μπορεί να τοποθετηθεί με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε όλα τα εδάφη, τόσο στο κάμπο όσο και σε υψώματα, με μεγάλη επιτυχία. Ενώ συμπεριλαμβάνεται και στα premium προγράμματα πιστοποίησης των μεγαλύτερων οικοκυστικών επιχειρήσεων της χώρας, δίνοντας έτσι επιπλέον εισόδημα από την υψηλή απόδοση σε ίνα εξαιρετικής ποιότητας. Η Κόντσα είναι η ποικιλία που έχει το τρίπτυχο της επιτυχίας. Γι' αυτό και είναι από τις πιο ταχαίως αναπτυσσόμενες ποικιλίες της αγοράς. Είναι πρώιμη, με πολύ εύκολη διαχείριση και αποδόσεις ρεκόρ. Είναι σχετικά βαθύριζη για την προημότητά της, έχει ελαφρύ χνούδι στο φύλλωμά της που προσδίδει καλή ανοχή στα μυζητικά έντομα και μπορεί να μπει σε εδάφη όλων των τύπων. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα είναι ότι έχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό καρποφόρων οργάνων και αναπληρώνει πολύ γρήγορα, επομένως και σε δύσκολες περιπτώσεις που θα χαθούν τα πρώτα καρποφόρα από λίγκο, ελλειπή θρέψη ή άρδευση, κερδίζει το χαμένο έδαφος σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με άλλες ποικιλίες. Φυσικά, όπως και η Φιλία, έτσι και η Κόντσα ανήκει στα premium προγράμματα πιστοποίησης. Η Νοβέλια είναι η νεότερη εισαγωγή στο χαρτοφυλάκιο της ΚΑΠΑΚΕΝΗ από το brand Delta Pine, έχοντας αφήσει από την πρώτη στιγμή άριστες εντυπώσεις. Μια καθαρά μεσοπρόημη ποικιλία, με εντυπωσιακή πρώτη ανάπτυξη, κατάλληλη για εδάφη όλων των τύπων, με μεγάλο πλεονέκτημα το πολύ ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστημα που διαθέτει, το οποίο προσδίδει εξαιρετική αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες. Είναι ένα φυτό πολύ συγκρατημένο σε όλα τα στάδια ανάπτυξης που δεν ξεφεύγει ακόμα και σε ελαφρά γόνιμα εδάφη όπου άλλες ποικιλίες παρουσιάζουν δυσκολίες στη διαχείρισή τους. Όπως και οι δύο προηγούμενες ποικιλίες, έτσι και η Νοβέλια ανήκει στα premium προγράμματα πιστοποίησης, προσφέροντας σημαντικά επιπλέον εισόδημα στο παραγωγό. Επιπρόσθετα, στο χαρτοφυλάκιο της ΚΑΠΑ Γενέη Θημιάδη, υπό το brand Delta Pine, ανήκουν και κατεξοχωμένες ποικιλίες 396, 332 και 377, για τις οποίες υπάρχει και μια μεγάλη προσφορά για το 2025, όπου με την αγορά 4 σακιών δίνεται άλλο ένα εντελώς δωρεάν. Τέλος, από το brand Prime Genetics υπάρχουν δύο εμπορικές ποικιλίες, η PRG 9811, που την εμπιστεύονται διαχρονικά η παραγωγή από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, γιατί ξεχωρίζει για τις σταθερά υψηλές αποδόσεις σε όλες τις συνθήκες, και η PRG 9048, η πρώιμη ποικιλία με τα εντυπωσιακά αγρονομικά χαρακτηριστικά και την κορυφαία ποιότητα ίνας. Και για να ξεκινήσει η σεζόν με το καλύτερο δυνατό τρόπο, ένας τυχερός παραγωγός θα κερδίσει 5 σακιά βαμβακόσπορου από την ΚΑΠΑ Γενέη Θημιάδης, ακολουθώντας 3 απλά βήματα. Εγγραφή στο κανάλι των αγρονομίστας στο YouTube, like στις σελίδες του Facebook της ΚΑΠΑ Γενέη Θημιάδης και των αγρονομίστας και αφήνοντας σχόλιο στο βίντεο προσθέτοντας το hashtag βαμβάκι 2025. Το ταξίδι του βαμβακιού ξεκινάει από το σωστό σπόρο. Εσύ ποια ποικιλία θα επιλέξεις? Γράψε μας στα σχόλια.